Πάμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τάκη Τζανακάκη, τον ιδρυτή του περιπατητικού ομίλου Δρόμοι Ζωής, προκειμένου να μας μεταφέρει λίγο τον σχεδιασμό του ομίλου. Την καλησπέρα μας, τι κάνετε? Καλησπέρα και από εμάς, μια χαρά είμαστε. Έχετε προγραμματίσει την επόμενη δράση στις 12 του μήνα? Ναι, επίσης στο ραντεβού μας κάθε Κυριακή. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε 52 Κυριακές το χρόνο εξόρμηση. Έχουμε άλλη μία διπλή εκδρομή. Ναι. Στο Νότιο Ρέθυμνο, στον Κέδρο. Όταν λέμε διπλή εννοούμε ότι απευθύνεται σε άτομα που δεν μπορούν να περπατήσουν πολύ, αλλά και σε καλούς περιπατητές. Αρκετές εκδρομές μας είναι διπλές. Μία φυσιολατρικού τύπου, εύκολη πορεία για τον καθένα, και μία πιο δύσκολη που θα φέρει τους περιπατητές στον εντυπωσιακό καταράκτη της Ελληνάρας, στον Κέδρο, να δουν και να γνωρίσουν ομορφιές, να γνωρίσουν ιστορία. Θα επισκεφτούμε την Ακρόπολη, τη Μυκηναϊκή του Ορνέ, ίσως η μεγαλύτερη Ακρόπολη στην Κρήτη, σχεδόν 55 στρέμματα, την εντυπωσιακή εκκλησία του Ταξιάρχη Μιχαήλ, μια εκκλησία από το 1400-1500 περίπου, ναι, με πάρα πολύ όμορφες τοιχογραφίες. Ένα πρόγραμμα που θα καλύψει όλα τα γούστα, εύκολα, δύσκολα. Γενικά αγαπάτε το νότιο, τα νότια του Ρεθύμνου. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεστε στην περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με. Και είναι πολύ όμορφο. Ξαναπείτε μου λίγο, γιατί δεν σας άκουσα. Αγαπάτε την ευρύτερη περιοχή, λέω. Έχετε ξαναβερθεί εκεί στην ευρύτερη περιοχή, αν δεν κάνω λάθος. Ο Κέδρος είναι ένα από τα πανέμορφα μέρη. Το Ρέθυμνο είναι όμορφο μέρος. Στην Κρήτη, γενικά, όπου και να πας, είναι όμορφα. Οπότε. Ποιος μπορεί κάποιος να συμμετέχει? Γιατί ξέρετε, ο λόγος που τα λέμε συχνά μέσα από την εκπομπή, μεταξύ άλλων, είναι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο να γνωρίσει τις ομορφιές της φύσης σε παγκρίτο επίπεδο από τη μία, γνωρίζω από τη μία, και από την άλλη σέβομαι τις ομορφιές. Και για να το πετύχουμε, τι πιο εύκολο να γίνουμε μέλος σε ένα όμιλο, σε ένα σύλλογο περιπατητικό, ερηβατικό, με ανθρώπους που γνωρίζουν, που θα μας κατατοπίσουν, που θα μας προσέξουν. Λοιπόν, την Κυριακή που μας πέρασε ήμασταν στις Μάλες και ο πιο μικρός περιπατητής μας ήταν 7 χρονών και ο πιο μεγάλος περιπατητής μας ήταν 74. Αν θεωρεί κάποιος ότι είναι μέσα στο ηλικιακό εύρος που κινούμαστε, εννοείται ότι μπορεί να έρθει. Και πιο μικρούς παίρνουμε και πιο μεγάλους παίρνουμε, αρκεί να μπορείς να περπατάς, αρκεί να θες να περπατάς. Όταν το γιατί είναι ισχυρό, το πώς είναι εύκολο. Λένε, αν έχεις ένα ισχυρό γιατί, να πεις, να γνωρίσεις κάτι, να θες να ξεκουνηθείς, εμείς δίνουμε μέσα από την προοπτική της πεζοπορίας τη δυνατότητα στον καθένα να γνωρίσει ομορφιές. Τώρα θα πει κάποιος, εγώ δεν είμαι αθλητής, εγώ δεν αγαπώ την πεζοπορία, εγώ δεν το έχω με το τρέξιμο. Μ' αρέσει η φύση, αλλά πού να τρέχω τώρα, πού να συμμετέχω, τι απαντάτε σε αυτούς? Δεν βάζουμε φωτιά στον δρόμο. Θέλουμε να περνάμε καλά και πιστέψτε μας, το καταφέρνουμε. Αρκεί μια φορά να έρθει κάποιος μαζί μας, να δει, να μας γνωρίσει και θα καταλάβει. Με ποιους τρόπους μπορεί να έρθει σε επαφή κάποιος μαζί σας? Ηλεκτρονικά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλέον έχουν γεφυρώσει όλες τις αποστάσεις. Είμαστε κλικ μακριά από τον καθένα. Το site μας, www.dromizois.gr, ή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Facebook μπορεί να μας βρει, γράφοντας Δρόμοι Ζωής με ελληνικά, ή παίρνοντας ένα τηλέφωνο στα τηλέφωνα του συλλόγου. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Επιλέγει αυτόν που του είναι πιο εύκολος. Μάλιστα, αγαπούν την πεζοπορία οι νέοι, η νέα γενιά, μαθητές? Είναι μια διέξοδος για πάρα πολύ κόσμο και εκπλησόμαστε και εμείς πολλές φορές από τη συμμετοχή του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε. Η ανταπόκριση είναι μεγάλη. Τώρα δεν ξέρω αν αγαπούν ακριβώς το ότι περνάμε καλά, το ότι η Κρήτη είναι όμορφη ή κάτι άλλο. Γεγονός είναι ότι η συμμετοχή είναι αρκετή. Μάλιστα. Ναι, έρχεται κόσμος. Καλή επιτυχία. Υλικό θέλουμε να το προβάλλουμε από εβδομάδα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά.